Είναι τα δύο τελευταία βιβλία που έχω γράψει, από τα 14. Ο Dancer κυκλοφόρησε πέρσι τα Χριστούγεννα, το Δεκέμβριο δηλαδή του 2022, και Πού κρύβονται οι εποχές κυκλοφόρησαν την άνοιξη του 2023. Τα έχετε παρουσιάσει κάπου? Ναι, έχουν γίνει κάποιες παρουσιάσεις, τόσο στην Αθήνα, όσο και σε σχολεία και σε συλλόγους που με καλούν στην επαρχία. Τι σας οδηγήσετε να γράψετε ένα βιβλίο? Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για τον εαυτό σας? Γράφω από πάρα πολύ μικρή ηλικία, δηλαδή από την ηλικία του δημοτικού. Γράφω ποίηματα, γράφω διηγήματα, μικρές ιστορίες, και φυσικά παιδικά βιβλία. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εκφράζομαι μέσα από τη γραφή, και το αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο είδος? Γιατί αγαπώ πάρα πολύ και τα παιδιά. Είμαι εκπαιδευτικός και ήθελα να μιλήσω στην ψυχή των παιδιών. Πόσο καιρό το προετοιμάζετε? Ξέρουμε ότι είναι κάτι δύσκολο αυτό. Εξαρτάται το βιβλίο. Είναι κάποια βιβλία τα οποία μου βγαίνουν αβίαστα και κάποια άλλα τα οποία χρειάζονται το χρόνο τους για να γραφτούν. Συνήθως χρειάζομαι γύρω στον ένα μήνα περίπου για να ολοκληρώσω ένα παιδικό βιβλίο. Είναι δύσκολο να βρείτε κάποιον εκδότη? Ναι, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά θεωρώ ότι όταν αγαπάς κάτι και το προσπαθείς και επιμένεις, βρίσκεις τον τρόπο και τελικά τα καταφέρνεις. Σίγουρα περνάμε κάποια μηνύματα εδώ με τα βιβλία. Ναι, ναι, θέλετε να μας μιλήσετε με δύο κουβέντες τι μήνυμα περνάει το κάθε βιβλίο στα παιδάκια? Το Πού είναι ο Dancer είναι μια διασκεδαστική χριστουγεννιάτικη ιστορία. Φυσικά περνάει το μήνυμα της αγάπης και της αλληλεγγύης μέσα από μια ιστορία, όπως είπα, είναι με γέλιο και αγάπη για τα παιδιά. Και το Πού κρύβονται οι εποχές είναι ένα ταξίδι, τόσο στη φαντασία όσο και στην ποίηση. Ήθελα να μοιήσω τους μικρούς αναγνώστες στον όμορφο κόσμο αυτό της ποίησης. Πολύ ωραία. Τι φιλοδοξείτε με την συγγραφή σας? Θέλω τα παιδιά να έρθουν πάρα πολύ κοντά στα βιβλία, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν απομακρυνθεί, και να ταξιδεύουν μέσα από αυτά. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το 2024. Σε εσάς σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που βρεθήκατε εδώ. Και να έχουμε υγεία. Υγεία, υγεία, υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο.